Νικόπολης. Στηρίξτε τους συλλόγους όπου και αν βρίσκονται, από όπου και αν υπάγονται. Τα νέα παιδιά κρατάν τις ρίζες.
Η τεχνολογία μας σαμποτάρει. Τα παιδιά σας, να με γεράν, να χαιρόμαστε.
στέλνετε τα παιδιά σας σε παραδοσιακά, κρατάν τον ελληνισμό, κρατάν την Ελλάδα βαθιά στις ρίζες της. Καλόν ετών. Παλιό, βαρύ τικ, το τικ των γερόντων, σπάνια χορεύεται σήμερα, είναι κρίμα.
δεν έρθει στον Ταούλη, θα πάρω τον Ταούλη εγώ. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι νέες, νέοι και παιδιά, χαιρόμαστε που για μια ακόμη φορά, που θα πάει θα μάθω, βρισκόμαστε πάλι μαζί για μια παραδοσιακή βραδιά γεμάτο γεύση. Θελήσαμε να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη των παλαιότερων και να ακούσουν οι νεότεροι. Έτσι σκεφτήκαμε ένα αφιέρωμα στην περίοδο του Θέρους. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Tanzfest des pontisch-griechischen Vereins Argonautis Hagen. Wir freuen uns, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen und auf eine tänzerische Reise mit nach Pontus zu nehmen. Zentrales Thema dieser Reise ist das Getreide, insbesondere der Weizen und dessen Ernte, der damals sowie heute eine wichtige Rolle spielte. Ein herzliches Dankeschön an die Gesamtschule Helfe und alle unsere Sponsoren. Besonders möchten wir uns beim Kulturpia Hagen bedanken, das uns seit vielen Jahren unterstützt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem folgenden Programm. Ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο Θέρος. Σίγουρα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα ή το χρόνο που έχουμε να σας δείξουμε δεν μπορεί κανείς να αποτυπώσει όλες τις συνήθειες. Αλλά λίγο θα φρεσκάρουμε έτσι τη μνήμη των παλαιότερων. Το Θέρος από την αρχαιότητα ανήκε στις ιερές τελετές. Δυστυχώς φτάνουμε για να τα ξεχνάμε. Οι Έλληνες πάνω από 3.000 χρόνια έτρεφαν σεβασμό για τα αγαθά της γης. Με κάθε τρόπο έδειχναν την αγάπη και αφιέρωναν χρόνο και ευχαριστίες στη μητέρα γη.
το σιτάρι, τα κοκκία, προστάτευαν και το σεβόντουσαν ως σαν κόρη οφθαλμού. Και όπως από την ορίμανση έφερνε ένα χρυσόξανθό χρώμα, το ονόμαζαν ξανθή κόρη, ως σαν την κόρη οφθαλμού, εννοώ το σιτάρι. Το θεωρούσαν απαραίτητο για την επιβίωση, όπως και μέχρι σήμερα άλλωστε. Οι τελευταίες αυτές γιορτάζονταν στο Πόντο με μεγαλοπρέπεια. Τον μήνα Ιούλιο τον θεωρούσαν ευλογία οι γεωργοί. Οι γιορτές στα βουνά και στα εξοκλήσια έδιναν την ευκαιρία στον λαό να πάρει ανάσα με χορούς, με λύρα, με νταούλια. Οι γιορτές αυτές κράτησαν το λαό κοντά στις παραδόσεις. Επίσης και κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Έτσι με κάθε τρόπο έδειχναν την αγάπη και αφιέρωναν χρόνο για ευχαριστίες προς τη μητέρα γη. «Έρθεν και ο χορτοθέρτς έπαρ τον χαγάν σο σέρτς. Σον αηλίαν αυκακές θερείς δαιμόνταρ νόπον και ντέμορφα και νόστιμα κρατεί το χαγανόπον. Έσυρα την κερεντίν σα τσαλή ανάμεσα». Είναι μια αρχαία λέξη από το κύρο, από το κουρεύω. Μετά ερχόταν το αποθέρ, το αποθερίζω δηλαδή, το αλώνισμα, με τα βόδια, σέρνοντας από πίσω το τουκάν, την αρχαία δοκάνη. Αυτά τα αναφέρω γιατί πολλές φορές μας παραπέμπουν αλλού και λένε ότι δεν είναι και ελληνικές λέξεις. Έτσι λίγο για να μην μπω στη λεπτομέρεια, σας αφήνω λιγάκι να προβληματιστείτε. Αφιερωνόμαστε γι' αυτό λοιπόν σε αυτές τις λέξεις. Κυρίες και κύριοι, μέσα σε μια χειμωνιάτικη κρύα ατμόσφαιρα θελήσαμε να σας μεταφέρουμε στην καρδιά του καλοκαιριού με νοερά τις συνήθειες των γεωργών. Μια μικρή χορογραφία, ένας υπέροχος χορός αφιερωμένος στο θέρος και μερικοί ακόμη χοροί που θα σας παρουσιάσουμε και απολαύστε τα. Αφήστε τη μνήμη σας να ταξιδέψει. Όλα αυτά με πάρα πολύ αγάπη. Γλεντήστε μαζί μας για να ξεχάσουμε λίγο μια σκληρή καθημερινότητα μάλλον. Σας ευχαριστώ. Γλεντήστε, απολαύστε τα παιδιά μας. Εύχομαι περαστικά σε πάρα πολλά παιδιά μου που είναι άρρωστα και εύχομαι σε όλους υγεία, βρε παιδιά. Λέγομαι Προβατήθης Ελευθέριος. Είμαι από τα Κύρια Δράμας και την χάνω να είμαι 38 χρόνια σε αυτό το σύλλογο Αργοναύτης Χάγκεν και πάνω από 30 χρόνια είμαι και πρόεδρος. Ορίστε. Ξεκινήσαμε πέντε φίλοι το 1985 και ιδρύσαμε αυτό το σύλλογο. Και όπως βλέπετε ακόμα πάει καλά και εύχομαι να πάει άλλα 40. Θα σας δώσω την αντιπρόεδρος. Λοιπόν, εγώ είμαι η Κατερίνα Παπαδοπούλου, είμαι 30 χρονών και 28 χρόνια σε αυτό το σύλλογο. Καταλαβαίνετε από 2 χρονών χωρί. Και είμαι αντιπρόεδρος του συλλόγου. Ονομάζομαι Κίκη Μακρύδου. Είμαι 25 χρόνια σε αυτό το σύλλογο και είμαι γραμματέας του συλλόγου. Έχω εκτελέσει και χορεύτρια και τα ουλτζού. Και είμαι από την Άουσα, ναι, ακριβώς. Εγώ λέγομαι Προβατήδου Μάρο. Είμαι 38 χρόνια χοροδιδάσκαλος στο σύλλογο αυτό. Είμαι από τον Αμυγδαλίνα Καβάλας και είμαι η κόρη του Θεόφιλου Παπαδόπουλου, του αείμνηστου Λιράρη, από την Νικόπολη, με τους μοναδικούς σκοπούς του. Νομίζω ότι τα καταφέραμε καλά. Χαιρόμαστε για τις επιτυχίες, για τα παιδιά που παίρνουν μέρος, για τον κόσμο που εκτιμά αυτήν την προσπάθειά μας. Σας ευχαριστούμε και εσάς που είστε σχεδόν σε όλες τις εκδηλώσεις και χάρη σε εσάς βλέπουν και οι υπόλοιποι όλο αυτό το έργο που γίνεται και είναι συγχαρητήρια και σε εσάς βέβαια, γιατί
και εσείς, όπως και ο Σίμος από την Κολονία και πιστεύω και άλλοι πολίτες μας να κάνουν αυτό το οποίο είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Σας ευχαριστούμε και για τη δική σας υπομονή. Ωραία, ευχαριστώ.